Το κλείσιμο των εργοστασίων στην Αλεξανδρούπολη και στο Κόμο της Ιταλίας που θα οδηγήσει στην απώλεια 99 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε ο όμιλος Μάιλι. Ειδικότερα για το εργοστάσιο της Αλεξανδρούπολης υπογραμμίζονται στη σχετική ανακοίνωση ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου και των γραμμών παραγωγής δεν προβλέπεται να μεταφερθεί σε άλλη παραγωγική μονάδα του ομίλου, αλλά θα εκποιηθεί προς τρίτους αγοραστές. Ο όμιλος Μάιλι εξέδωσε μια ανακοίνωση τις προηγούμενες μέρες όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι το εργοστάσιο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί και επομένως μέχρι και τον Ιούνιο περίπου θα έχει κλείσει οριστικά. Δυστυχώς όλες οι προσπάθειες που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες να κρατηθεί το εργοστάσιο πέσαν στον κρεμό. Αυτή τη στιγμή προστίθεται άλλο ένα κουφάρι στη βιομηχανική περιοχή και δυστυχώς συνολικά 49 εργαζόμενοι θα βγουν στην ανεργία, στην εξεύρεση εργασίας, σε ένα περιβάλλον όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή, χωρίς ιδιαίτερες θέσεις εργασίας και επιλογές, με βέβαια όλες τις δυσκολίες που μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας, των εργαζομένων αυτών και των οικογενειών τους, όπου τα έξοδα τρέχουν, έτσι, όλοι έχουν τις υποχρεώσεις τους. Πραγματικά δύσκολες καταστάσεις και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται η απόφαση είναι οριστική. Η διακοπή της παραγωγής στην Αλεξανδρούπολη αφορά τα προϊόντα χαρτογωνίας και θερμοσυρικνούμενου φιλμ και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Αναφερόμενο στο θέμα, ο πρόεδρος του εργοτοπαλληλικού κέντρου Εύρου, Σάρτσας Πιώτης, έκανε λόγο για ακόμα ένα κουφάρι που θα προσθεθεί στη βιομηχανική περιοχή με 49 εργαζόμενους σε λίγο καιρό να αναζητούν εκ νέου εργασία στην εποχή της κρίσης. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με τους εργαζόμενους, με ένα μέρος αυτών γιατί δεν μπορούμε με όλους και με τον ίδιο τον Διευθυντή όπου μας μάλιστα μου ανακοίνωσε ο ίδιος αυτά τα δυσάρεστα νέα. Εμείς ως εργατικό κέντρο εννοείται ότι το καταγγέλουμε και το προωθούμε και βέβαια και προς τα κέντρα αποφάσεων και τα Υπουργεία. Από εκεί και πέρα ζητάμε να, σε αυτή την κατεύθυνση να είναι όλος ο κόσμος αλλά και η πολιτική ηγεσία να πάρουν θέση και οι δικοί μας οι βουλευτές της περιοχής έτσι, και να προσπαθήσουμε γενικότερα όλοι μαζί αυτό το εργοστάσιο να μην κλείσει. Την ίδια στιγμή επέστρεψαν στις 11 το πρωί της Δευτέρας στο εργοστάσιο οι 150 απολυμμένοι της βιομηχανίας ασφορικών λιπασμάτων. Η μεταφορά τους έγινε με 3 λεωφορεία και κατευθύνθηκαν στο νέο διοικητήριο του εργοστασίου, όπου εκεί και συναντήθηκαν με διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ενώ χαιρετισμό προς όλους απίφθινε ο πρόεδρος του σωματείου Νίκος Βογιατζίδης. Στη συνέχεια ορίστηκε το πρόγραμμα εργασίας τους και έπειτα αποχώρησαν.